Ανακοινώθηκαν μέτρα πριν από λίγο από το Υπουργείο Υγεία. Η Άρτεμις Μάντι είναι μαζί μα. Δέκα μέτρα, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για του ασθενεί, για τι οικογένειε και ειδικά σε αυτή την περίοδο που έχουμε αυτή την έξαρση των ιώσεων να ψάχνουν να βρουν ένα απλό, δεν, λέ, δεν λέμε για κάποιο σπάνιο φάρμακο και να μην το βρίσκουν. Πράγματι, η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί. Αντιθέτω, έχει χειροτερέψει μέσα στι γιορτέ. Ακόμη και ένα αντιπηρετικό είδαμε στο βίντεο ή ένα αναλγητικό που έχουμε σε όλα τα σπίτια είναι σε έλλειψη. Σε παντελή έλλειψη είναι τα αναπνευτικά. Έχουμε λοιπόν μια δέσμη 10 μέτρων από το Υπουργείο Υγεία προκειμένου να εξομαλυθεί η κατάσταση. Έχουμε επέκταση τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Τι σημαίνει αυτό, φάρμακα που μπορούσαμε να τα πάρουμε χωρί συνταγή ε, θα πρέπει να έχουμε συνταγή γιατρού από εδώ και μπρο. Ποια είναι αυτά, θα τα μάθουμε τι επόμενε ημέρε. Για, για, για παράδειγμα. Για όμω, για ένα εισπυναιόμενο, για ένα απλό σιρόπι, γιατί. Φαίνεται ότι μέσα σε αυτά θα είναι τα αντιβυχικά για να μπορούν να τα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν mm. πραγματικά ανάγκη και όχι αυτοί που θέλουν να στήσουν το φαρμακείο στο σπίτι του. Για λίγο διάστημα όλο αυτό. Και μέσα, μέσα σε όλα. Ημέρες... Υπάρχει και η ανησυχία, ειδικά για τα παιδάκια πολλών γονιών και πάνε και στο κάρουν, να το πούμε έτσι. Βρίσκουν δύο-τρία σκευάσματα, τα παίρνουν και να έχουν. Αυτό που ακριβώ θα προσπαθήσουν να αποφύγουν. Τα αντιβυχικά για παράδειγμα, να πηγαίνουν σε αυτού που πραγματικά yeah. τα έχουν ανάγκη αυτέ τι μέρε. Θα έχουμε ενημέρωση από τον ΕΟΒ για τα φάρμακα που λείπουν, αλλά και τη γνωστοποίηση του υποκατάστατου, του γεννόσιμου. Έτσι ώστε, θα δούμε και την επόμενη κάρτα, είναι το επόμενο μέτρο που έχουμε. Θα έχουμε επέκταση συνταγογράφηση των γενώσιμων φαρμάκων, εκεί που υπάρχουν ελλείψει. Γιατί και εδώ άλλωστε έχουμε και εργοστάσια που παράγουν mm -hmm. γενώσιμα, Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγεία. Θα συνεχίσουν όμω και οι έλεγχοι στι φαρμακαποθήκε για τη μη εξαγωγή των φαρμάκων που είναι σε έλλειψη αν θα υπάρξει κάποια εξομάλυνση τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρτεμ.